με τον Γιώργο Μπάρλα. Κύριε Ακροατέ, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, 210-4118-602 και 640 τα τηλέφωνα μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Μαυροχίδου και στον ήχο η Βαθία Κατσουρού. Θα μένουμε για μια ακόμη εκπομπή στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία με αφιέρωμα στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Και ένα μικρότερο αφιέρωμα, όπως κάθε μήνα, υπάρχει μια προσωπογραφία στις τελευταίες σελίδες του περιοδικού. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένες στον Ανδρέη Ταρκόφσκι. Έχουμε δει το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού αφιερώματος στις προηγούμενες εκπομπές μας, στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το μικρότερο αφιέρωμα στον Ανδρέη Ταρκόφσκι, αλλά και σε κάποια άλλα κείμενα που πλαισιώνουν το κεντρικό αφιέρωμα, και με αυτά θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Δύο κείμενα που έχουν να κάνουν με τα κημητήρια και το θέμα του θανάτου. Ένα πρώτο του Ρούσου Βρανά από την εφημερίδα Τα Νέα Αναδημοσίευση με τίτλο «Περί κημητηρίων. Η ευχή σε ένα μικρό κημητήρι να γίνει η επιστροφή. Να ατενίζει το πέλαγος από ψηλά, μέσα από λοξά πεύκα. Τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη, τα γαλλικά κημητήρια γίνονται τόποι ζωντανοί. Είναι οι μέρες των νεκρών. Τα κημητήρια βρίσκονταν κάποτε στο κέντρο των χωριών, ολόγυρα από την εκκλησία της Ενορίας. Σε βάφτιση ή σε γάμο, οι άνθρωποι μαζεύονταν κάτω από τις δένδροστοιχίες και άφηναν αναθήματα μπροστά στα ονόματα που αναγράφονταν στις πλάκες. Ο αστός όμως έδιωξε τους νεκρούς, τους έσπρωξε στα περιθώρια της πόλης του. Οι σύγχρονες ανησυχίες για την υγιεινή και τη διαχείριση του αστικού χώρου δεν επέτρεψε στους νεκρούς να παραμείνουν ανάμεσα στους ζωντανούς. Έγιναν κάτι σαν ανεπιθύμητοι. Μονάχα τέτοιες μέρες τους θυμούνται μερικοί, λέει στην εφημερίδα Φιγκαρό ο ιερέας Ζαν Ρομπέρ Αρμογκάτ, που διδάσκει στην Εκόλ Νορμάλ. Αυτή η μετακίνηση των ζωντανών στους τόπους όπου αναπαύονται οι εκλειπώντες δεν είναι μονάχα μία πράξη μνήμης. Ένα κημητήρι δεν είναι ένα μουσείο πεθαμένων. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Ένα αναπαυτήριο. Και σε αυτό οι νεκροί δικαιούνται να αναπαύονται εν ειρήνη. Γι' αυτό προκάλεσε μεγάλη αναταραχή η διαδήλωση 49 εβραϊκών τάφων της προάλλες σε γαλλική επαρχιακή πόλη. Είτε διάσημοι, είτε κοινοί, είτε ομόθρησκοι, είτε αλόθρησκοι, είτε φίλοι, είτε εχθροί, οι νεκροί δικαιούνται τον ίδιο σεβασμό. Όσο πιο πολύ δυσκολεύονται οι ζωντανοί να συνυπάρξουν εν ειρήνη με τους νεκρούς, τόσο πιο αφόρητος γίνεται ο θάνατος. Οι επισκέψεις στα κημητήρια δεν είναι ένα έθιμο απαρχαιωμένο. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούν εκεί τις ρίζες τους, την ιστορία τους, την ψυχή τους, γράφει ο Ζαν-Κλοντ Σουλερί στην εφημερίδα Λαντεπές με την ευκαιρία των ημερών. Και αυτή η αναζήτηση αξίζει πολύ περισσότερο από τις πολυλογίες για την εθνική ταυτότητα που ταλανίζουν πολλές χώρες. Πότε ένα όνομα που μας λέει κάτι. Πότε ένας ερυπωμένος τάφος που στην αποσταθρωμένη πέτρα του έχουν απομείνει δυσανάγνωστα τα κεφαλαία γράμματα με τα ονόματα. Πότε ένα κομμάτι πολυκερισμένο μάρμαρο που πάνω του ξεφτίζουν οι ημερομηνίες κάποιας άλλης εποχής. Εκεί, κάτω από τα κυπαρίσια και ανάμεσα από τα μάρμαρα, οι άνθρωποι θέτουν ερωτήματα που τους πηγαίνουν σε χρόνους λιγότερο ή περισσότερο μακρινούς, σε μια προσωπική μνήμη που ακόμη και για εκείνους που έχουν το ελάχιστο ατομικό εισόδημα, είναι ένας ανεκτίμητος προσωπικός πλούτος. Εκεί, κάτω από τα κυπαρίσια και ανάμεσα από τα μάρμαρα, οι άνθρωποι θέλουν να θυμούνται μονάχα τα καλύτερα και να ξεχνούν την άσχημη πλευρά της ανθρωπότητας. Γιατί οι πρόγονοί τους πρέπει να μείνουν στον ύπνο τους ατάραχοι. Την άσχημη πλευρά της ανθρωπότητας. Αυτήν ανασύρουν εκείνοι που βεβήλωσαν τους εβραϊκούς τάφους στη Γαλλία και οι άλλοι που βανδάλισαν 78 ελληνικούς τάφους σε κημητήριο της Ήμβρου. Περίσσεψαν στα χρόνια μας οι βάρβαροι και λιγοστεύουν ολοένα οι πιστοί στα άγραπτα θεών νόμιμα.
άνθρωποι να βγάλαμε τους νεκρούς μας από τη ζωή μας με κάθε τρόπο. Ένας από αυτούς τους τρόπους λοιπόν είναι και η εκδίωξη των κημητηρίων από τις πόλεις. Αλλά ο θάνατος παραμένει το βασικό κεντρικό πρόβλημα του ανθρώπου. Όσο και αν τον περιθωριοποιεί ο άνθρωπος, δεν καταφέρνει σε καμία περίπτωση τίποτα περισσότερο από το να κουκουλώνει το πρόβλημα. Και αυτά είναι σημεία των καιρών και της εντός εισαγωγικών προόδου. Να δούμε άλλο ένα κείμενο σχετικό με τα νεκροταφεία, όπως είναι και ο τίτλος του κειμένου του Άγγελου Καλογερόπουλου. Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας, λέει, φαίνεται από τα νεκροταφεία της, φίλοι ακροατές. Δεν είναι μία δική μου παρατήρηση, εγώ έτυχε να τη διαβάσω κάποτε στον Πεντζίκη. Αλλά η επίσκεψή μου σε κάποια νεκροταφεία της πόλης μας με έκανε ξανά να τη σκεφτώ. Δεν ενδείκνυνται τα αιθιολογήματα ενώπιον της ανθρώπινης οδύνης που προκαλεί ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου και ιδιαίτερα μιας τρυφερής ηλικίας. Όταν στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μήλου αντίκρισα τους τάφους μικρών παιδιών, που αντί του σταυρού είχαν μία μαρμάρινη καρδούλα ή το μνημείο ήταν διακοσμημένο σαν ένα διαρκές παιδικό πάρτι, ένιωσα μία συγκρατημένη απογοήτευση. Η ίδια έκπληξη με περίμενε στο νεκροταφείο της Αναστάσεως, καθώς πλησίαζαν Χριστούγεννα και είδα τάφους στολισμένους αναλόγως με αγιοβασιλάκια και άλλα παρόμοια. Θυμάμαι βέβαια και παλαιότερα κάποιο κομπολό ή ένα πακέτο τσιγάρα, αλλά αυτό μας παρέπεμπε περισσότερο στην αρχαία συνήθεια των κτερισμάτων, ενώ αυτός ο νεωτερισμός, που θέλει να φευρύνει την πένθυμη σοβαρότητα του τάφου, μας πάει αλλού. Ποιος δεν καταλαβαίνει τον πόνο ή την παράκρουση γονέων που χάνουν το βλαστάρι τους σε τόσο τρυφερή ηλικία, και ποιος δεν καταλαβαίνει την τραγική επιμονή των ζωντανών να μην θέλουν να παραδεχτούν το θάνατο του αγαπημένου τους. Αλλά μία άλλου είδους πνευματική μετατόπιση έχει συμβεί όταν αυτή η παράκρουση μνημειώνεται με την παράταση στο διηνεκές μιας ζωής που νοηματοδοτείται μόνο από την απόλαυση που μπορεί να αντλήσει από τον ενθάδε κόσμο. Μέσα στα νεκροταφεία μπορεί κανείς να συναντήσει τάφους που θυμίζουν παιδικές χαρές, να δει να στολίζονται χριστουγεννιάτικα δέντρα, εν πάση περιπτώσει να δει να αποβάλλεται η σοβαρότητα του μνημείου στο όνομα μιας πείσμονος αιμονής στην ενθαδικότητα. Με απλά λόγια, ο άνθρωπός μας έφυγε, αλλά εμείς επιμένουμε σαν να μην έφυγε ποτέ. Αθανασία σημαίνει να συνεχίζουμε τη ζωή όπως την ξέρουμε. Αλλά τότε γιατί το αποτέλεσμα μας φαίνεται κωμικοτραγικό? Κωμικοτραγικό σημαίνει να βιώνεις την τραγικότητα με τέτοια επιπολαιότητα που να σε καθιστά κωμικό. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Ο θάνατος αποδεικνύεται σωτήριος επειδή είναι ικανός να μας αλλάξει τη ζωή. Εξού και η εξίσωση της φιλοσοφίας με τη μελέτη θανάτου. Ο θάνατος μας μαθαίνει τη ματαιότητα της πλεονεξίας, τη ματαιότητα της ισχύως, τη ματαιότητα της ειδονής. Και η μελέτη του θανάτου μας επιτρέπει μια ουσιαστική απόφαση μιας επίγουσας αλλαγής, όπου η ζωή δεν κρίνεται από το τι έχεις, αλλά από το τι είσαι. Δεν θα μας απασχολήσουν εδώ μελέτες για το πένθος ή κοινωνιολογικές αναλύσεις σχετικά με το θάνατο και τις σύγχρονες κοινωνίες. Θα περιοριστούμε μόνο στο κατασταλάγμα μιας διαχρονικής σοφίας που μας λέει ότι σημασία έχει να μη στερείς από τη λύπη σου τη χαρά που της αναλογεί και από τη χαρά σου το μερίδιο της λύπης. Αυτός λοιπόν ο πολιτισμός που ανέβηξε το «ότι φάμε, ό,τι πιούμε», που ζει στις μέρες μας την πιο βαθιά του κρίση, δεν θα λυτρωθεί παρά μόνο αν αντιληφθεί ότι η απεραντοσύνη της ζωής κερδίζεται μέσα από το απίθυμενο βάθος του θανάτου. Όταν η ζωή αποσιωπά το θάνατο ή τον μετατοπίζει σε μια άλλη διάσταση όπου συνεχίζει ο αγαπημένος μας να υπάρχει σαν τάχα να μην συνέβη τίποτα, τότε ακυρώνοντας το θάνατο ματαιώνουμε τη δυνατότητα μιας δικής μας ουσιαστικής ζωής. Μιας ουσιαστικής ζωής μέχρι το θάνατό μας, ώστε και ο θάνατός μας να γίνει πηγή μιας καλής αλλοιώσεως για τη ζωή των άλλων. Αυτά τονίζει λοιπόν ο Άγγελος Καλογερόπουλος στο κείμενο του αυτό με τίτλο «Τα νεκροταφεία».
Διώξαμε λοιπόν τον θάνατο από τη ζωή μας, εντός εισαγωγικών. Δεν θέλουμε να τον σκεφτόμαστε, δεν μιλάμε καθόλου γι' αυτόν σαν να μην υπάρχει. Όταν όμως τον αντικρίζουμε στο κοντινό μας περιβάλλον, όταν φεύγει κάποιος δικός μας άνθρωπος, συχνά, όπως διαβάσαμε, μεταμφιέζουμε αυτό το τραγικό γεγονός. Ένα γεγονός όμως που δεν πρέπει να οδηγεί τον άνθρωπο, τον πιστό άνθρωπο βέβαια, σε απελπισία, ακριβώς γιατί δεν πρόκειται για αφανισμό παντοτινό του αγαπημένου ανθρώπου. Λυπόμαστε βέβαια γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από κοντά μας δεν θα είναι μαζί μας για ένα χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγαλύτερο. Ωστόσο, άλλο απελπισία, άλλο μεταμφίεση του τραγικού γεγονότος του θανάτου, μέχρι και στολισμός λοιπόν τάφων με τα αγαπημένα αντικείμενα των ανθρώπων που έφυγαν, μέχρι και σουβλάκια υπάρχουν πάνω σε τάφους ή άλλα αγαπημένα φαγητά του νεκρού, σαν να μπορεί ο ίδιος να συνεχίσει αυτή τη ζωή, σαν να μην έφυγε από αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει ούτε ρεαλισμός για να αντικρίσουμε την πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση, τη ζωή αυτή και την τραγωδία του θανάτου, αλλά ούτε και πίστη, με την έννοια ότι αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε από κοντά μας, λυπόμαστε μεν και λυπόμαστε πολύ που δεν θα τον ξαναδούμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά δεν απελπιζόμαστε γιατί έχουμε την πίστη ότι θα τον ξανααντικρίσουμε κάποτε. Αλλά αυτό προϋποθέτει ασφαλώς την πίστη στον ζώντα Θεό, στον Αναστάντα Χριστό. Αν δεν υπάρχει αυτή η πίστη, τότε είτε κουκουλώνουμε τον θάνατο, είτε τον μεταμφιέζουμε έτσι όπως μας αρέσει, νομίζοντας ότι ξεμπερδεύουμε μαζί του.